Ροδοκινόπιτα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε ένα πακέτο μαργαρίνη, 250 γραμμάρια ζάχαρη, 3 αυγά, 200 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα, 100 γραμμάρια αλεύρι, 50 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, μία κουταλιά της σούπας baking powder, 5 ροδάκινα σε κομμάτια, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη καστανή, μισό φλιτζάνι αμύγδαλο φιλέ, ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα. Πάμε να αρχίσουμε να κάνουμε τη ροδακινόπιτα. Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση, με συγχωρείς δηλαδή. Παρακαλώ. Τρελαίνομαι με το baking powder, που είναι ένα παιδί μου, το baking powder είναι αγγλικός όρος, έτσι δεν είναι? Baking powder τι σημαίνει, ας πούμε? Powder είναι σκόνη και ναι. Baking είναι το... Τι θα πει bake? Bake θα πει μαγειρεύω. Bake ναι, είναι ψωμί ουσιαστικά. Ψήνω, δεν ναι, είναι. Ναι. Μ' αρέσει που το γράφουμε στα ελληνικά, τρελαίνομαι. Πώς θα το γράψουμε, ρε Θανάση? Γράψω στα ξένα, ρε παιδί μου. Αλλά πού να καταλάβει τώρα η κυρία Τίνα από τη Μακρινίτσα Βόλου που πρέπει να γράφει baking powder. Εμείς γράφουμε στα ελληνικά, μιλάμε ελληνικά και κάνουμε ροδακινόπιτα και αυτό στα ελληνικά. Εντάξει, με ελληνικά ροδάκινα και με ελληνικά υλικά. Εντάξει, να σου πω κάτι εδώ, Θανάση. Βλέπει που μου έμεινε εδώ λίγη μαργαρίνη. Ναι. Εδώ. Ναι. Στη μαγειρική. Oh, έχω άλλο σκοπό. Έχω πονηρό σκοπό. Στη μαγειρική δεν πετάμε τίποτα. Εδώ τίποτα. Υπάρχει όμως. Υπάρχει λόγος. Ναι. Εσύ θα πάρεις αυτή τη μαργαρίνη μετά, θα πάρεις και το πινελάκι και θα βάλεις εδώ το σταψάκι. Νόμιζα θα με έστειλε, θα το πλύνω κατευθείαν και λέω κάτσε. Όχι. Τώρα θα το κάνω. Τι, αυτό. Έτσι. Έτσι θα μαγειρέψεις. Έτσι θα βοηθήσεις. Πώς θα... Α, ναι. Πού είναι η ποδιά? Πού είναι η ποδιά? Σε παρακαλώ. Πού είναι η ποδιά? Σε παρακαλώ. Πού είναι η ποδιά? Με σαμποτάρετε. Έλα, άντε, έλα άντε, τώρα. Έλα τώρα, σε θέλω έτοιμο πόλεμο. Έλα να μπει η ποδιά, τι πούστες. Α, όχι, έλα, δεν εδώ, εδώ. Να το. Τι έγινε, Θανάση? Το ξέρεις αυτό τι σημαίνει? Εσύ το ξέρεις, είναι πειλαμία ούτως ή άλλως. Ε, το λέτε εκεί πέρα εσείς αυτό? Πού το λέμε? Μαστέρση πείνα. Μαστέρση πείνα. Μαστέρση πείνα. Α, φτιάξει τίποτα να φάω γιατί μαστέρση πείνα. Άιντε. Ήρθε η ώρα για τη ροδακινόπιτα γιατί όπως είδατε ο Θανάσης κάνει δηλώσεις. Μαστέρση πείνα. Εγώ ξεκινάω τώρα δηλαδή. Εσύ θα κάνεις αυτό που είπα. Απλούστατο. Έλα, λοιπόν, εμείς εδώ θα βάλουμε. Έχουμε βάλει τη μαργαρίνη, ναι. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Κάνω εγώ, βάζω στο πινέλο αυτό. Ναι, καλά, εύκολο είναι αυτό. Μην είναι κάθομαι τόση ώρα και κάνω αυτό. Πανικοβάλλεσαι στα εύκολα. Όχι, δεν πανικοβάλλομαι. Να σου πω, το κάνω. Δεν ξέρω να το κάνω. Δώσ' μου το μίξερ εδώ. Α, ναι. Έχεις άλλη δουλειά. Γι' αυτό σου λέω, αφού έχουμε διάφορα λοιπόν, να κάνουμε. Τώρα, για να μην χάσουμε τη συνταγή. Ναι, εμείς περνάμε πολύ καλά εδώ. Αλλά η συνταγή είναι συνταγή. Μαργαρίνη, ζάχαρη. Θα πρέπει να αποκτήσουμε μία κρέμα η οποία να είναι ομογενή. Τι έγινε, Θανάση, όλα τίποτα, καλά. Τίποτα, δεν είναι καλά η ΔΕΗ φταίει, καταλαβες. Η ΔΕΗ δεν κοίταξε έχει καλά τη σύνδεση. Πάντως, κάποιος άλλος φταίει. Ποτέ. Δεν φταίσεις. Ποτέ, η μαγείρισα δεν φταίει ποτέ. Ναι. Έχει πάντα ναι. Δίκιο. Για να μαγειρέψουμε τώρα, να τελειώσουμε. Έλα λοιπόν, την άμα. Έχουμε χτυπήσει για 3 λεπτά, 1-2 λεπτά, ωραία. Το πολύ 3, τη ζάχαρη με τη μαργαρίνη. Ωραία. Εσύ, εδώ θα βοηθήσεις πράκτορα, Θανάση. Βεβαίως. Θα συνεχίσεις λίγο. Βεβαίως. Αυτό που έκανα εγώ μέχρι τώρα και θα ωραία. Προσθέσω εγώ τα αυγά. Να δεις πόσο εύκολο είναι. Α, βάζουμε. Όχι, που συνεχίζεις. Απλά να πάρεις τα αυγά μέσα στο μείγμα. Ωραία, μην να ανησυχείς. Έλα, καλό μου, έλα. Έλα. Τι, αυτό είναι πλάκα κάνεις. Έλα, είπαμε, εκπαιδεύοντας το Θανάση. Βέβαια, ο Θανάσης τι λες. Ο Θανάσης θα γίνει σούπερ μάγειρας. Εκτυπείς ο Θανάσης, σου, δόξα τω Θεώ. Τι, τι. Δεν έχει πρόβλημα κανένα. 3 αυγουλάκια, βάζουμε πολλά αυγά. Όπου μπορούμε να ελαττώσουμε, είπαμε, τα αυγά το κάνουμε. Ωραία. Κάνε μία γύρα ακόμη. Να με συγχωρέσει ο σκηνοθέτης που πλησιάζονται την Τίνα. Έτσι, έτσι. Έτοιμος Θανάσης. Πρέπει να είναι ησυχία, θα το φτιάξω εγώ σου. Καλά, καλά, εντάξει. Το κάνω σιγά σιγά, καταλαβες. Γιατί πρέπει να μάθω λίγο το μηχάνημα. Αυτό είναι θέλει γρήγορα, Θανάση. Λοιπόν, έλα, έλα. Λοιπόν, έλα. Έφυγες από εδώ. Stop. Ενώ φεύγεις έτσι. Εγώ βάζω το τέτοιο. Α, Θανάση, ακόμα δεν έχεις κάνει αυτή τη δουλειά. Πότε θα την κάνω. Α, να σου πω. Αφού μου έδειξε το βίντεο πριν που έπρεπε να φάω. Έλα, θα το βάλω αυτό από εκεί δεν πήρες. Ωραία, το βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Πάρε εδώ να κάνεις τη δουλίτσα εσύ. Ωραία, βάζουμε αυτή τη δουλίτσα. Λοιπόν, ο Θανάσης θα βάλει μαργαρίνη στο σκεύος και εγώ θα προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά στη μαργαρίνη και στη ζάχαρη. Έβαλα. Κάνε και μη μιλάς, Θανάση. Έβαλα. Τώρα έχουμε στόχο εδώ. Δεν μου είπες να βάλω μαργαρίνη στο σκεύος. Εδώ, εδώ, καλώς, σε αυτό το σκεύος. Θα προσθέσουμε την αμυγδαλόψυχα. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα. Ωραία. Απλά θα προσθέσετε τα υπόλοιπα υλικά με τη σειρά που θα σας πω. Αμυγδαλόψυχα. Εδώ έχουμε το σιμιδγάλι. Θα δείτε ωραία, τι ελαφριά θα γίνει και τι αφράτη θα γίνει αυτή η πίτα, αυτό το κέικ. Πριν βάλετε το αλεύρι, θα βάλετε μέσα στο αλεύρι. Είναι η διαδικασία που κάνουμε πάντα. Θα προσθέσουμε το baking powder. Που είχε και την απορία ο Θανάσης. Baking powder. Αν γράφετε τρομερό, τρομερό. Με λατινικούς χαρακτήρες ή με ελληνικούς. Τρελαίνομαι.
Να σου πω, άμα είσαι κανένα άλλο μερεμετάκι, μπορώ να σου το φτιάξω. Κάνα παραθυράκι, κάνα. Καλό, ήταν εύκολο. Κάνα κούφωμα. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Κάνα καγκελάκι, ό,τι κουστάρεις. Έλα, σε παρακαλώ, την ένας μαγειρεύσουμε. Έβαλα όμως αυτό, εντάξει, δεν θες να κάνω κάτι άλλο. Όχι, όχι, τέλει, άψογα. Κοίταξε, εγώ νοικοκυρεύομαι εδώ. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καθαροί και πολύ νοικοκυρεμένοι στην κουζίνα, Θανάση μου. Αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουμε όταν μπούμε μέσα και χαθούμε στα αρώματα και στις γεύσεις της κουζίνας. Ξέρεις, αυτό το κάνεις σταδιακά, σιγά-σιγά. Βέβαια, βέβαια. Ξέρεις, τώρα μιλάω με μεγάλη άνεση, γιατί αυτό που κάνω είναι πραγματικά παιχνιδάκι. Και ξέρεις τι μου αρέσει, ενώνω τα υλικά. Ναι, μ' αρέσει πες, που είσαι πραγματικά ευτυχισμένη όταν μαγειρεύεις. Πάρα πολύ, Θανάση. Δηλαδή, αλήθεια. Άσχετα τώρα με την εκπομπή και τα λοιπά. Όχι, εδώ είμαι ευτυχισμένη. Είναι ευτυχισμένη. Είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Καταλήγουμε. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος, λοιπόν, κοιτάξτε, κατέληξε σε ένα μείγμα που είναι κάπως έτσι. Θανάση, αυτό το έκανες πάρα πολύ καλά. Το έκανα νομίζω τέλειο. Ότι θα σου δώσω μεταπτυχιακό τώρα. Σου λέω, άμα θες, με ρεμέτια. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα ροδάκινα. Να κόψω ροδάκινα. Τα ροδάκινα πρώτα θα τα καθαρίσουμε. Ωραία. Έτσι, θα βοηθήσω και εγώ το σπίτι. Γύρω-γύρω. Ναι, μωρέ, κανονικά. Τα έχουμε πλύνει. Πάντα θα πλένετε τα ροδάκινα. Και πού θα πετάξουμε τις φλούδες τώρα. Να σου πω, εδώ. Περίμενα να σου πω. Δεν τα πετάμε κάτω. Έτσι, φέρε ένα. Ένα ο καθένας, δεν μπορούμε να έχουμε. Είμαι αυστηρή, βαζί. Ναι, καθόλου, μια χαρά τα λες. Λοιπόν, κόβουμε εδώ τα ροδακινάκια, τα κόβεις σε κομμάτια έτσι. Με την καλή την έννοια, το λέω, κατάλαβες. Εδώ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τεχνική. Απλά κόβεται σε κομμάτια τα ροδάκινα. Ωραία, κόψτε εσύ και εγώ θα κάνω μαγειρική. Θε άλλο να καθαρίσω. Εγώ θα μου δίνει να τα κόβω έτσι. Μ' αρέσει, είμαστε. Καθαρίσουμε κι άλλο. Ναι, ναι, καθαρίσουμε ακόμα δύο-τρία. Μ' αρέσει που είμαστε ομάδα έτσι. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ. Πώς λέει η διαφήμιση, όρος πατάτα, όρος ροδάκινο. Λοιπόν, όπς, θα με κάνεις εσύ στο τέλος να θα έχω καθαρίσει. Έλα, ένα πιο φορτηγό. Γρήγορα, δεν Θανάση. Πιο γρήγορα, γρήγορα δεν γίνεται. Κάτσε πιο γρήγορα. Μισόλυτε. Δηλαδή, αν ήταν να σε πάρω στο εστιατόριο, θα είχα καεί η γυναίκα. Δεν θα έβγαζα δουλειά. Όπου ξέρεις πότε έχεις δει μια ταινία με την Κάθριν Ζέτα Τζόνς και τον Έκχαρτ. Πώς δεν την έχω δει. Που είναι σεφ και οι δύο. Αυτή η ταινία, άμα τη δεις πραγματικά, θες να γίνεις σεφ. Χωρίς πλάκα. Εγώ πάντω δεν την είχα δει. Γιατί? Όταν έγινε σεφ. Α, είναι και πιο καινούργια. Είναι πρόσφατη. Όπως έχουμε εδώ το πυρεξάκι, το πυρήμαχο μάλλον, θα. Και το έχουμε, θυμάστε πολύ καλά ότι ο Θανάσης το έχει αλείψει με μαργαρίνη. Ναι. Θα βάλουμε το υλικό αυτό, το οποίο είναι το μείγμα με τη μαργαρίνη, με τη ζάχαρη, με τα αυγά, με την αμυγδαλόψυχα και με το σιμιγκάλι και στο τέλος το αλεύρι μας, έτσι. Θα το απλώσουμε πολύ καλά. Ναι, συνέχισε. Εγώ θα το πάρω τώρα και δεν στα κάνω. Α, το κόψεις εσύ. Κοίταξε να δεις. Και θα έχετε κατά νου ότι θα βάλετε τα ροδακινάκια έτσι πάνω. Συνέχισε. Εγώ θα κάνω. Εσύ καθάρισε, εγώ θα τα φτιάξω μετά. Πού να τα βάλω, Ρεντίνα. Τι μουρμουράζω τώρα. Όχι, δεν βολεύει εκεί. Πρέπει να κοιτάς και την κάμερα. Η κουζίνα. Άλλο να είμαστε στην κουζίνα τώρα. Κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε και τους άξονες και αυτά. Αυτό που είναι το θέμα. Είναι άλλο σπορ εδώ πέρα. Η ροδακινόπιτα είναι το θέμα. Ωραία. Αν βλέπετε πως είναι λίγο σκληρά τα ροδάκινα και κρατάνε, μη σας απασχολεί, γιατί αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να ψήνεται. Δώσ' μου σε μένα. Συγγνώμη, το πάρω λίγο. Φαίνεται. Έτσι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να ψήνεται και θα βγάλει τους χυμούς του και θα βοηθήσει τη ροδακινόπιτα να έχει την υγρασία που χρειάζεται. Λοιπόν, κοίταξε. Αυτά δεν θα γίνουν ξερά μετά. Αυτό θα δεις, θα φουσκώσει το υλικό ναι. Και θα σκεπάσει τα ροδάκινα. Όλη η ιστορία είναι εκεί. Ότι θα έχεις το ροδάκινο μέσα στην πίτα. Πόσες φορές το έχεις δει και το προφιτερόλ, ρε Δίνα. Προφιτερόλ, δηλαδή τρελαίνω. Λοιπόν, πριν το βάλετε στο φούρνο, θα έχετε προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό στάδιο αυτό για τα κέικ, για τις τάρτες. Πάντα με προθερμασμένο φούρνο. Θα απασφαλίσετε. Πάμε να τον ανάψω το φούρνο εγώ. Τον έχουμε ήδη ανάψει, όχι. Α, τον έχεις ήδη ανάψει. Mm, είναι, παιδιά, να κοιτάξω καλά, δεν έχεις πρόβλημα με αυτό. Κυρία Ντίνα, μπορώ να κοιτάξω, σας παρακαλώ. Πασπαλίζεται λοιπόν. Με φιλέ αμυγδάλου και με ζάχαρη καστανή. Έτσι, ώστε να καραμελώσει. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε λοιπόν στο φούρνο στους 180 βαθμούς και θα το αφήσετε γύρω στα 45 με 50 λεπτά. Από τα 45 Έλια. Λεπτά θα δείτε, αυτό θα αρχίσει να πάρει χρώμα. Θα βάλετε μια οντογλυφίδα. Αν δείτε και είναι, θα βγει καθαρή, θα είναι έτοιμο. Τι, ετοιμάστηκαν όλα όπως πρέπει. Ένα οκ, είδα εκεί πέρα, είναι καινούριο τύπου φούρνο, το πάτησα και είμαστε οκ. Μου είπαν, δηλαδή πάτα το κουμπί. Πάμε να το βάλουμε μέσα. Ναι. Το βάλω εγώ, μην κουβαλάς. Ο Θανάσης λοιπόν πάει τη ροδακινόπιτα. Ωραία, ωραία. Ναι. Στο φούρνο. Ναι. Θα σου κρατήσω. Ναι, μην ανησυχείς. Θα σου κρατήσω, μην ανησυχείς. Ντίνα, πάω.
Στο καλό, Θανάση. Έρχομαι. Καλό δηλαδή. Ψήσιμο. Θα πάω και. Τι θα πάμε, διαφημίσεις, τι θα κάνουμε. Δεν θα πάμε διαφημίσεις. Πότε θα πάμε, ρε παιδί. Θα πάμε, δεν θα πάμε, να ξέρουμε δηλαδή. Έλα, δώσε τόσο διαφημίσεις. Α, ωραία, να πάω να το βάλω ή να πάμε, λες. Εγώ λέω να πάμε διαφημίσεις, Θανάση. Κάτσε να την αμπερδεύομαι δηλαδή. Έλα, Θανάση. Περίμενε, πού θα πάμε. Υπάρχει πρόβλημα, η μαγείρισα με τον. Λοιπόν, πάμε break, θα επιστρέψουμε να δούμε τη λογαγενόπιτα. Εντάξει. Η ρωτακινόπιτα. Κοίταξε να δεις, εγώ θα βάλω λίγη ζάχαρη άχνη. Βέβαια. Δεν πρέπει να βάλεις ζάχαρη. Όπως είδατε, η ρωτακινόπιτα δεν έχει πολύ ζάχαρη μέσα. Βέβαια. Οπότε τι θέλει τη ζάχαρη, την άχνη έτσι να. Μπορώ να σου κουνάω το χέρι όταν θα βάζεις τη ζάχαρη. Έτσι, ξέρεις, πάντα στην κουζίνα μου άρεσε να πειράζω. Και όταν μαγείρευα οι φίλες. Ξέρω εγώ. Βεβαίως, ήμουν εγώ τώρα εδώ θα κόψω. Ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα. Πες το, πες το. Τα έχω γραμμένα εδώ, αλλά θα στα πω. Και περίμενε. Μένα ξέρεις τι μ' αρέσει. Έχεις σκονάκια, δεν θέλουμε, παιδιά, δεν θέλουμε. Το βάζω εδώ κάτω, περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Είσαι με σκονάκια εδώ, τι θα γίνει. Δεν έχει αρκετή ζάχαρη. Ναι, κάτσε παιδί μου, να βγάλω καλό. Να βάλουμε αρκετή ζάχαρη. Έτσι. Τώρα έπλεξε την α. Δύο, είμαστε δύο. Μετά τι γίνεται. Κάθε την κυρία λοιπόν στην παραλία και λέει Ιούνιο συν ένα κιλό. Αύγουστο. Ιούλιο, συγγνώμη. Συν δύο κιλά. Αύγουστος, συν 3 κιλά. Είναι τα κιλά του καλοκαιριού. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε ακριβώς. Βοήθεια σήμερα. Τι τη βάζεις τη ζάχαρη μετά. Έλα τώρα, λίγη όχι, ζάχαρη. Έβαλα, λίγο. Λοιπόν, θα βάλω εδώ λίγο, γιατί πρέπει να είναι και ωραίο το πιάτο. Και θα βάλω και λίγη κανέλα. Αφήστε με να κάνω τα δικά μου. Εμείς ξέρεις τι γίνεται. Έλα, πες το μου. Και εδώ αυτά τα ροδακινάκια είναι αυτά που περίσσεψαν γιατί τα υπόλοιπα τα έφαγε. Θανάση τρώει και τον ντεκόρ, παιδιά, έλεος. Νομίζω ότι περίσσεψαν. Θανάση έτρωγε, εγώ δεν λοιπόν, έτρωγα όμως. Να φάει. Θα, να αυτό φάει. Είναι για σένα, θα σε ταρτάρουμε, γιατί είσαι καλεσμένος. Γιατί πάντα μου αρέσει να μυρίζω. Κοίτα, Δημήτρη, τα ροδάκινα, κοίτα πώς έχουν μελώσει. Κοίταξε, όλα τα λεφτά είναι κανέλα.